μας που κύριε review φίλοι μου με Constance Hatchaway νούμερο 578 Funko Pop. Αυτό δεν είναι Disney Packers ευτυχώς, ίσως να μπορείτε να το βρείτε πιο εύκολα κάποια στιγμή να έρθει και Ευρώπη όπως έλεγα στο προηγούμενο βίντεο. Τέλος πάντων, όπως είπα υπάρχει και στη Γαλλία μια Disneyland και είναι λογικό. Είναι λοιπόν ένα Funko Pop πολύ ιδιαίτερο, ήθελε να βγει από Haunted Mansion η νύφη και όχι μόνο και άλλα τερατάκια, αλλά δυστυχώς όπως επίσης σας είπα στο προηγούμενο βίντεο, κάειδικά κομμάτια από το Haunted Mansion, ειδικά τα πρώτα που βγήκανε, ήταν από Comic-Con και ήταν στα 1000 κομμάτια περιορισμένα και ήταν πάν δύσκολο να τα πλησιάσεις, ήταν και Glow in the Dark και δεν συμμαζεύεται, θα τα ήθελα. Βγάλανε μια τριάδα με τα φαντάσματα που κάνουν ποστό, τα Hitchhiking Ghosts, τα οποία είναι πολύ συγκεκριμένα attraction στην στοιχειωμένη αποβλή στη Disneyland, τα οποία είναι χρωμίου. Δεν ξετρελάνουμε για Funko Pops που είναι παμένα με χρώμιο, δηλαδή που είναι γυαλιστερά εντελώς και αυτά. Θα προτιμούσα να είναι διάφανα, να είναι παρόμοια. Ας μην είναι φωσφόρουχα κτλ. Είναι τουλάχιστον σε αυτό το στυλ, αυτό το χλωμό διάφανο στυλ. Τέλος πάντων, όμως δεν το βγάλαμε ποτέ. Πάμε λοιπόν στην υφούλα μας εδώ πέρα, η οποία είναι η Lady Constance, η οποία από ό,τι ξέρω με βάση την ιστορία τέλος πάντων που έχω διαβάσει λίγο, είναι μια γυναίκα η οποία είχε αποκεφαλίσει όλους τους ζύγους της με ένα τσεκούρι, γι' αυτό κρατάει και το τσεκουράκι εδώ πέρα. Άλλες φορές την παρουσιάζουν με καρτά κερί στην ατραξιόν και άλλες φορές ένα τσεκούρι, δεν ξέρω. Και το πνεύμα της περιφέρεται ανήσυχο εκεί πέρα στους διαδρόμους της έπαυλης κτλ. Και υπάρχει κίνδυνος για πολλά πράγματα αν την πλησιάσεις ίσως. Όπως είπα, το Haunted Mansion στην Disneyland δεν είναι attraction του τύπου να τρομάξεις, αλλά πιο πολύ να δεις μια ατμόσφαιρα. Η Disneyland δεν έχει σκοπό να σε τρομάξει. Εντάξει, συμβήκαν πολλά περιστατικά με βάση βίντεο που έχω δει. Όχι φαντάσματα, ιστορίες και αστική μύθη και θρύλη κτλ. Για τη στοιχειωμένη επαυλή της Disneyland υπάρχουν βιντεάκια φανταστικά, μπορείτε να δείτε. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Παρόλο που ξέρω το πιο σίγουρο είναι ψέματα ή ότι απλά στήθηκε μια ιστορία πίσω από ένα συγκεκριμένο συμβάν. Αλλά είναι πολύ ωραίο να κάτσετε να βλέπετε αυτά τα βίντεο, τσεκάρετε τα. Και η νυφούλα φίλη μου είναι ένα από τα πιο ωραία pops που έχω δει. Γιατί είναι τέτοιο, είναι διάφανο όλο το pop. Θα το βγάλω πρώτη φορά το βγάζω από κουτί του, παιδιά. Δεν το ξαναβγάλει, δεν ήθελα. Δεν είναι glow in the dark, σκασίλα μου, δεν με νοιάζει. Μ' αρέσει που είναι διάφανο και μόνο που είναι διάφανο φτάνει και θα δούμε και το εφέ που κάνει με τη βάση τη φωτεινή που έχω, την ειδική που γυρίζει. Λοιπόν. Ήρθε η ώρα λοιπόν να δούμε το κουτάκι της και τα λοιπά. Ορίστε η κυρία εδώ πέρα σε όλο το μεγαλείο. Είναι πολύ ωραία, είναι πολύ καλό ξεχωριστό pop και αυτό επίσης. Δεν είναι σαν τη Madame Liotta που είναι ένα κεφάλι μέσα σε μια κρυστάλλινη μπάλα, εντάξει. Αλλά είναι λογικό το κάθε pop ξεχωρίζει. Έχουν βγάλει και τη Chase, η οποία η Chase είναι σαν άνθρωπος τη δείχνει. Πάνω σε μια ταφόπλακα κάθεται νομίζω. Που θα ήταν καλύτερα να αυτή η Chase, αλλά μετά θα ήταν πιο δύσκολο να την βρει. Επομένως καλύτερα για μένα που αυτή δεν είναι η Chase. Εντάξει, ωραίο ποπάκι, τη δείχνει σαν άνθρωπο, αλλά. Δεν μπορώ να πω ότι. Δεν ξέρω. Με ξετρελαίνει ιδιαίτερα σαν ιδέα για Chase. Θα ήταν καλύτερα Glow Chase, ίσως. Πάλι θα ήταν δύσκολο να βρεθεί. Τέλος πάντων όμως. Να δούμε και τις άλλες βιβλίες στο κουτί. Ορίστε η κυρία εδώ πέρα. Να την πάλι. Κάθε και στέκεται, ας πούμε, το τσεπούρι στο χέρι. Πίσω οι άλλες φιγούρες που έχουμε. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Είναι η Madame Liotta που την έκανα review. Η Opera Singer. Μετά έχουμε την. Το πνεύμα της μούμιας που κάθεται εκεί στην κάσα και πίνει το τσαγάκι της και σαφώς η κυρία Constance από εδώ πέρα. Constance Hatchaway λοιπόν, Funko Pop, από κάτω κώδικη κτλ. Τα ξέρετε, τα έχουμε ξαναδεί αυτά εδώ πέρα, είναι πολύ ωραία φιγούρα, πάρα πολύ καλή φιγούρα. Και θα το δω τώρα σε όλο το μεγαλείο γιατί θα το βγάλω πρώτη φορά από το κουτί του, δεν το έχω ξαναδεί απ' έξω. Έχει και μια βαστρόγγυλη βάση διάφανη για να τη στείνεις πιο καλά γιατί δεν θα στέκεται λογικά, έχει πολύ μεγάλο βάρος επάνω αυτό το pop γιατί είναι όλο είναι πλαστικό διάφανο σκληρό το οποίο. Δεν θα την κρατάει σταθερή και θα βοηθήσει πολύ αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, πάμε στο άνοιγμα του κουτιού με ευλάβεια. Και αυτό έχει pop protector, το παιδί μου το έφερε σε πολύ καλή φάση γενικά. Με το pop protector κτλ. Δεν το έχω ξαναβγάλει. Το επανέλαβα πολλές φορές, ξέρω. Βάζουμε το κουτάκι εδώ. Το να δούμε και το κουτάκι στο έτσι. Πολύ ωραίο. Κάνει ωραίο εφέ με το φως, αλλά θα ήταν ωραία να υπάρχει λίγο πιο έντονο έτσι χρώμα ώστε να. Με το black light να τονίζεται, δεν κάνει κάποιο εφέ με το black light, αλλά δεν πειράζει. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα δικά μου, ξέρετε, οι γκρίνιες, τα nitpickings που λέμε. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε να βγάλουμε τη φιγούρα από το κουτί. Θα τη δούμε. Θα τη βγάλω με προσοχή το κουτί, θα ήταν έξω, γιατί τσαλακώνεται και στην ουσία. Εντάξει, δεν θέλω να τσαλακώσω το κουτάκι, είναι ωραίο. Θα ξέρετε αυτά λίγο πολύ εσείς. Να βγάλουμε εδώ πέρα. Οι συλλέκτες των pops τέλος πάντων γιατί αυτοί που συλλέγουμε τα συγκεκριμένα τα φιγουράκια. Ορίστε λοιπόν
Νάτι. Τη βγάζουμε. Ναι, πολύ ωραία. Πολύ ωραία φαίνεται. Πάρα πολύ ωραία. Βλέπω κάποιες ατέλειες στην πογιά πίσω. Κλασικά με τα pops, παιδιά. Είναι ένα πράγμα το οποίο το γνωρίζουμε όλοι λίγο πολύ. Με τα Funko Pops υπάρχει ένα θέμα. Στείνεται έτσι. Θα έχει ζόρι, όχι, δεν στείνεται έτσι. Δυστυχώς. Δεν θα είναι εύκολο. Δεν πειράζει, δεν είναι. Τίποτα δεν είναι τέλειο στον κόσμο. Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Η βάση της λοιπόν εδώ. Θα μπορεί να έχει ένα logo η βάση για το, το Haunted Mansion, κάτι Disney, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, αυτό εντάξει, δεν είναι κάτι να τρελαίνεσαι, να πεις αμάν, ξέρεις τώρα. Κλασικά από κάτω από τη βάση υπάρχει ένα. Ένα τέτοιο, ένα πραγματάκι το οποίο κουμπώνει στη φιγούρα και τελειώνει η ιστορία εκεί πέρα. Όλα είναι all is well που λέμε, το βάζεις έτσι εδώ πέρα. Είναι λίγο δύσκολο να μπει γιατί η φιγούρα από κάτω είναι συμπαγής εντελώς, δεν είναι να πεις ότι. Και ορίστε η κυρία, η Lady Constance, και τα έχουμε τις ατέλειες με το χρόνο πίσω, κανονικά. Πόσο ωραίο θα ήταν να φωσφορήσει σκοτάδι. Θα μου πείτε τώρα, αμάν φαγώθηκες με αυτό. Τέλος πάντων όμως, είναι όλο γαλάζιο, διάφανο γιατί υποτίθεται είναι φαντάσματα αυτή. Η ένικη του τη θειωμένη εποχή δεν είναι κανονική. Είναι απόλυτα φυσιολογικό το τσεκουράκι τη στο χέρι εδώ πέρα. Γι' αυτό λέγεται hatchaway. Περίεργο πόνιμο γενικά. Ακόμη και αν δεν κρατάει το τσεκούρι, θα έλεγε τι συμβαίνει. Sorry. Το πρόσωπό τη είναι χλωμό, έτσι. Εδώ έχει μια τέλεια σε ένα σημάδι στο μάτι. Τέλος πάντων, αυτά συμβαίνουν με τα απόψει όπως έχω πει. Το κεφάλι τη κλασικά γυρίζει. Το ξέρετε λίγο πολύ, δεν είναι να πει ότι είναι το μοναδικό σημείο που γυρίζει σε Funko Pop. Οι ατέλειες που σας έλεγα εδώ πέρα στην πογιά, κάτι καφετή ατέλειες, δεν ξέρω τι είναι, μπορεί να είναι και από μέσα, μπορεί να είναι στο πλαστικό. Λογικό είναι με τόσα κομμάτια που βγαίνουν, μην περιμένετε να είναι όλα, ξέρετε, στη θέση τους. Lady Constance, λοιπόν, θα την βάλω και στη βάση να τη δούμε. Δεν τελειώσαμε ακόμα, εννοείται. Να γυρίσει, να δείτε πως φωτίζει από κάτω, έτσι, τέτοια φάση. Γιατί αυτή η φιγούρα είναι διάφανη και αυτό είναι η όλη κημικιά. Είναι διάφανη η φιγούρα, φαίνεται αυτή, το κόλπο δηλαδή. Τα μάτια της κλασικά pop style. Κάπως έτσι τσατισμένη δείχνει, κάπως έτσι γενικά έχει μια τσατήλα. Δεν ήταν καλός άνθρωπος στην προηγούμενη ζωή από ό,τι φαίνεται. Εκτός και αν οι άντρες τη βγάζανε την ψυχή κι αυτή και τελικά της βγήκε μια και καλή ψυχή και έγινε ένα πνεύμα εκεί, πάνω στη σοφίτα είναι. Τη συναντάς σε αρκετά σημεία στη Haunted Mansion μέσα στην αυτήν από ό,τι έχω δει το attraction τη Βόλτα. Δύο-τρεις φορές δεν ξέρω. Δεν έχω πάει Disneyland ποτέ, το έχω δει στο βιντεάκι, κάνω δύο φορές νομίζω τη συναντάς. Ωραία, και τώρα πάμε να περάσουμε στη βάση να δείτε και το, τη φιγούρα σε όλο το μεγαλείο γυρίζοντας γύρω-γύρω. Από εδώ τελειώσαμε.
hinges creak in doorless chambers, and strange and frightening sounds echo through the halls whenever candlelights flicker, where the air is deathly still. That is the time when ghosts are present, practicing their terror with ghoulish delight. Creak and the tombstones quake. Spooks from top floors wane and wake. Happy haunts materialize and begin to vocalize. Grim, grinning ghosts come out to socialize. Now don't close your eyes and don't try to hide. Or a silly spook may sit by your side, shrouded in a dark disguise. They pretend to terrorize. Grim, grinning ghosts come out to socialize. As the moon climbs high o'er the dead oak tree, spooks arrive for the midnight spree. Creepy creeps with eerie eyes, starts to shriek and harmonize. Grim, grinning ghosts come out to socialize. When you hear the knell of a requiem bell, weird ghosts dream where spirits dwell. Restless bones etherealize, rise as spooks of every size. When the crypt doors creak and the tombstones quake, spooks come out for a swinging wake. Happy hearts materialize and begin to vocalize. Grim grinning ghosts come out to socialize. Now don't close your eyes and don't try to hide, or a silly spook may sit by your side, shrouded in a daft disguise. They pretend to terrorize. Grim grinning ghosts come out to socialize. As the moon climbs high o'er the dead oak tree, spooks arrive for the midnight spree. Creepy creeps with eerie eyes start to shriek and harmonize. Grim grinning ghosts come out to socialize. When you hear the knell of a requiem bell, weird glows gleam where the spirits dwell. Restless bones etherealize, rise as spooks of every size. Oh yes, they do. When the crypt doors creak and the tombstones quake, spooks come out for a swinging wake. Happy haunts materialize and begin to vocalize. Grim grinning ghosts come out to socialize. Now don't close your eyes and don't try to hide, for a silly spook makes it by your side, shrouded in a darkish hide. They pretend to terrorize. Grim grinning ghosts come out to socialize. As the moon climbs high over the yellow tree, spooks arrive for the midnight spree. Creepy creeps with eerie eyes start to shriek and harmonize. Grim grinning ghosts come out to socialize. When you hear the bell, the requiem bell, weird ghosts bring us the spirits well. Restless bones etherealize, rises spooks of every size. If you would like to join our jamboree, there's a simple rule that's compulsory. Mortals pay a token fee. Rest in peace, the haunting's free. So hurry back, we would like your company. Hurry back, hurry back. Be sure to bring your death certificate.